Λοιπόν, Δέσποινα, τι γίνεται με τα δημοτικά, τα καλύτερα, τα δημοτικά σχολεία εννοούμε, όχι τα τραγούδια. Το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας και θα είναι και την επόμενη δεκαετία. Είναι χαρακτηριστικά, παιδιά, τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνει πόσοι ήταν οι μαθητές 10 χρόνια πριν και πόσοι τώρα. Έχουμε ετοιμάσει μια κάρτα. Το 2010, λοιπόν, ήταν 633.291 οι μαθητές στα σχολεία τα δημοτικά της χώρας και το 2021, 606.400. Αυτό οφείλεται στην υπογεννητικότητα, αλλά και στο γεγονός ότι πολλοί γονείς επιλέγουν να φεύγουν από τα μικρά μέρη και να πηγαίνουν σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Έτσι μας το αξιολογούσαν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, μάλιστα, εντοπίζεται στο Βόρειο Αιγαίο, παιδιά. Όπου όλο ένα και λιγότεροι είναι οι μαθητές στα δημοτικά σχολεία. Υπάρχει μια αύξηση στα νηπιαγωγεία. Αυτό όμως μας λέγανε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον η δίχρονη προσχολική αγωγή προωθείται και όλοι οι μαθητές πηγαίνουν. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Δέσποινα. Εμείς τώρα πάρα πολύ για θα πάμε να συναντήσουμε και για αυτό το θέμα και για άλλα. Ανοίγουμε ένα θέμα με την εκπαίδευση τώρα εδώ σήμερα. Έναν από τους ανθρώπους ξέρει. Καλύτερα, νομίζω δεν το ξέρει κανένας, ναι, το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Απόστολος Λακασάς είναι συνάδελφός μας από την Καθημερινή. Θα τον δούμε, θα τον καλησπερίσουμε. Γεια σου, Απόστολε, καλησπέρα αρχικά σε σένα. Τον βλέπουμε σε σύνδεση στο Φάληρο. Καλησπέρα. Μαζί μας επίσης βλέπουμε την κυρία Βασιλεία Καλαμιδιώτου, είναι πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, και τον κύριο Χρήστο Μπούρα, είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Απόστολο. Και να μας πεις, Απόστολε, πώς ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας αρχικά. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας τα έχει αξιολογήσει. Ήδη έχουν βγει, εδώ και καιρό έχει καταδειχθεί η υπογεννητικότητα, η πτώση δηλαδή του αριθμού των μαθητών. Είναι όντως η συνάδελφος μίλησε για αύξηση του αριθμού των παιδιών στα νηπιαγωγεία και αποδίδεται στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, η οποία ισχύει, άρα πάνε στα σχολεία και τα τετράχρονα και τα πεντάχρονα. Αυτό θα έχει σε βάθος χρόνου, όπως έχουν δείξει έρευνες, μια μείωση του προσωπικού στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και βεβαίως μεγαλύτερες σχολικές μονάδες, συγχωνεύσεις σχολείων και μείωση των διορισμών όσο θα φεύγουν οι μεγαλύτερες ηλικίες. Μια εξήγηση που δόθηκε, Απόστολε, είναι ότι μετακινείται ο πληθυσμός προς τα αστικά κέντρα, οπότε εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Αλλά όλο αυτό που περιγράφει σημαίνει ότι ενδεχομένως να δούμε στην περιφέρεια και σχολεία να κλείνουν. Ήδη έχει ξεκινήσει καταγράφεται αυτό το πρόβλημα, αυτό το θέμα, να κλείνουν δηλαδή μικρές σχολικές μονάδες και να συγχωνεύονται στα αστικά κέντρα. Ίσως στο Βόρειο Αιγαίο, ας πούμε, στη Μυτιλίνη, στη Χίο ή στη Λίμνο, αν υπάρχουν μικρά σχολεία. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με το δημογραφικό πρόβλημα που έχει η χώρα μας και το Υπουργείο Παιδείας ομολογώ ότι το αντιμετωπίζει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το δει, δεν έχει κάτι να πράξει, όσο σε βάθος χρόνου να δει πώς θα πάνε οι διορισμοί και οι συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην κυρία Καλαμιδιώτου. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκεί της Λέσβου. Γεια σας, κυρία Καλαμιδιώτου. Καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Λέσβο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί? Θα σας δώσω μια εικόνα και από την εμπειρία μου και κάποια έτσι στοιχεία γενικά. Συμφωνώ σε όλα όσα είπατε νωρίτερα, η δημοσιογράφος σας, η κυρία Βλεπάκη. Όντως υπάρχει μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Η υπογεννητικότητα είναι ο αντίπαλός μας εντός εισαγωγικών αυτή τη στιγμή. Και ειδικά για μας στα σχολεία της Παραμεθωρίου και στα Δυσπρόσιτα, το κλείσιμο των σχολείων είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις τοπικές κοινωνίες. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά. Έχουν κλείσει σχολεία? Έχουν κλείσει? Έχουν κλείσει σε εμάς κάποια νηπιαγωγεία λόγω έλλειψη μαθητών σε ένα-δύο χωριά, που δεν υπήρχαν δημοτικά σχολεία εκεί. Αλλά ακόμα δεν έχουν κλείσει σε άλλες μεγαλύτερες περιοχές που ναι, μεν είναι δυσπρόσιτα χωριά. Για παράδειγμα, η Άγρα, η Άντισα, ο Μεσότοπος, η Στύψη, αλλά ο αριθμός βαίνει μειούμενος. Και την ώρα που κλείνουν σχολεία ή συγχωνεύονται τμήματα, όπως μας έλεγε και ο Απόστολος, υπάρχει έλλειψη σε εκπαιδευτικούς? Ακούστε. Εδώ έχουμε δύο ζητήματα τελείως διαφορετικά. Εάν συζητήσουμε ως επίκεντρο
την λειτουργία των σχολείων σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, νομίζω ότι η ματιά μας θα πρέπει να είναι τελείως διαφορετική. Διότι τα σχολεία τα οποία υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές είναι πολύ σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες και για τους ίδιους τους μαθητές. Mm-hmm. Μπορεί να είναι με λιγότερα τμήματα, αλλά το να κλείνει ένα σχολείο από μια τέτοια απομακρυσμένη περιοχή είναι μεγάλη αρνητική συνέπεια που φαίνεται στο βάθος χρόνου στο ίδιο το χωριό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από το παρελθόν ότι όσα σχολεία έχουν κλείσει από τα χωριά, αργότερα τα σχολεία ερημώνουν. Τώρα, σε σχέση με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις τμήματων, προφανώς μιλάμε για ένα άλλο θέμα σε σχέση με το ποια δυναμική θέλει να είναι να έχουν τα σχολεία συνολικά. Εκεί προφανώς και ως εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών αλλά και ως θέση είμαστε αντίθετοι με τις συγχωνεύσεις, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Μάλιστα. Εδώ όμως δεν μιλάμε να επικεντρωθούμε στο θέμα της υπογεννητικότητας και της μείωσης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το 2010 υπηρετούσε στο Δημοτικό Σχολείο της Άγρας, γιατί είμαι δασκάλα, ο αριθμός τότε των μαθητών ήταν γύρω στους 70, έτσι, του Δημοτικού Σχολείου, και υπήρχε και αντίστοιχα νηπιαγωγείο εκεί που είχε γύρω στους πάνω από 15, γύρω στους 20 μαθητές. Mm-hmm. Σήμερα το Δημοτικό Σχολείο της Άγρας προφανώς έχει λιγότερα τμήματα και οι μαθητές του είναι σχεδόν οι μισοί. Είναι κάτω από 40. Μάλιστα. Είναι γύρω στα 35. Αντιλαμβάνεστε ότι, και θα ήθελα κάτι να το αναφέρω αυτό. Ναι. Επειδή η ύπαρξη των σχολείων, όπως ανέφερα νωρίτερα, είναι πάρα πολύ σημαντική, νομίζω ότι πραγματικά για αυτές τις περιοχές θα πρέπει να δοθούν κίνητρα. Και για τις τοπικές κοινωνίες και για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, ώστε να παραμένουν και να στηρίξουν αυτές τις περιοχές. Βρισκόμαστε εδώ στην Παραμεθόριο, υπάρχουν πολλές δυσπρόσιτες περιοχές και οφείλει η πολιτεία να στηρίξει αυτές τις περιοχές για να μην ερημώσουν, από τη μια, και από την άλλη, να μην μεταφέρονται, όλοι μετακινούνται στα αστικά κέντρα, προκειμένου να ζητήσουν φυσικά και για δουλειά και για βιοποριστικούς λόγους. Ένα τελευταίο στοιχείο που αφορά το νησί. Ελάτε και για ίσως να σας ενδιαφέρουν. Ναι. Στη Λέσβο υπάρχουν δύο δήμοι αυτή τη στιγμή. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου που αφορά την Ήπεθρο από την πόλη και πάνω. Εκεί ο αριθμός από τη Στατιστική Υπηρεσία έχει μειωθεί κατά 4.000. Συνολικά μάλλον όλο το νησί, και υπάρχει μία αύξηση μέσα στη μείωση στο Δήμο Μυτιλίνης κατά 500 άτομα. Κάτι που συνηγορεί στο επιχείρημα ότι όντως η μετακίνηση γίνεται προς τα αστικά κέντρα. Βλέπετε δηλαδή μία μετακίνηση εντός νησιού. Και είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους πάντες αυτό, γιατί πεθαίνουν τα χωριά σιγά σιγά και μαζί και γύρω γύρω και όλες τις δραστηριότητες.